Γεια σας, καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Πριν από 4 χρόνια, το 2019, είπαμε ότι όραμά μας είναι να ενώσουμε την Ιορδαία. Είπαμε ότι η πηξίδα μας είναι σταθερά προσανατολισμένη στην ενότητα. Την Παρασκευή, κλείνοντας την ομιλία και την προεκλογική περίοδο στην Κεντρική Πλατεία, είπαμε ότι για να γίνει πράξη ένα όνειρο χρειάζεται πολλοί άνθρωποι να ενωθούν. Φαίνεται πως οι πολίτες, οι συμπολίτες μας, οι συνδημότησες και οι συνδημότες μας ενώθηκαν, μας πίστεψαν και ενώσαμε την Ιορδαία. Είναι ένα αποτέλεσμα που χωρίς να έχει διαμορφωθεί ακόμη οριστικά με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουμε, πραγματικά μας δίνει μεγάλη ευθύνη και μας δίνει μία εντολή να δουλέψουμε ακόμα πιο σκληρά, να δουλέψουμε με το κεφάλι χαμηλά και να συνεχίσουμε να υλοποιούμε αυτά τα οποία ξεκινήσαμε. Θα μείνουμε σταθερά προσανατολισμένοι στο τρίπτυχο να διοικήσουμε με δικαιοσύνη, με σεβασμό στη δημοκρατία και στην κανονικότητα, αλλά πάνω απ' όλα σαν οικογένεια, σαν ενωμένη Ιορδαία. Θέλω να ευχαριστήσω τους 204 ανθρώπους που πίστεψαν σε μένα. Εγώ πίστεψα ακόμα περισσότερο σε αυτούς. Εύχομαι όλοι μαζί σε μια οικογένεια, και το πιστεύω αυτό, πρόκειται να κάνουμε όλα αυτά τα οποία είπαμε, τα μεγάλα έργα, να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας, να υλοποιήσουμε αυτά όλα που βγήκαν από το διάλογο με τους πολίτες. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους τους εκλογικούς αντιπροσώπους που ακόμα αυτή τη στιγμή, αυτή την ώρα, δίνουν τη μάχη στις κάλπες και γι' αυτό καθυστέρησα να έρθω, από σεβασμό στους ανθρώπους που ακόμα είναι μέσα στα εκλογικά τμήματα και καταγράφουν για λογαριασμό της παράταξής μας, της ενωτικής δημοτικής μας παράταξης, τα αποτελέσματα. Ένα ακόμη μεγαλύτερο ευχαριστώ πρέπει να πω στους εκατοντάδες εθελοντές που σε όλο αυτό το ταξίδι υπερέβαλαν αυτό, ξόδεψαν τον προσωπικό τους χρόνο ανιδιοτελώς για να είναι δίπλα μας, να βοηθούν, να τρέχουν και να στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Πίσω από όλη αυτή την οργάνωση υπήρχε μια οργανωτική επιτροπή, την ευθύνη της οποίας είχε ο Δημήτρης ο Ανδρεάδης, και θέλω να ευχαριστήσω καθένα όλα τα παιδιά που βλέπω δίπλα μου εδώ και που φοβάμαι να πω τα ονόματά τους γιατί θα ξεχάσω κανένα, να τους ευχαριστήσω γιατί χωρίς αυτούς τίποτα δεν θα οργανωνόταν και τίποτα δεν θα γινόταν όπως έγινε. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί όλο αυτό το διάστημα προέβαλαν τις δραστηριότητες μας, το έργο μας, την πορεία που είχαμε μέχρι τη σημερινή μέρα. Και θέλω να ευχαριστήσω επίσης την οικογένειά μου, τον πατέρα μου και τη μητέρα μου, την πεθερά μου, την κυρία Όλγα, τον Νίκο, την Έφη, τη σύζυγό μου, την Έλλη, και τον γιο μου, τον Νίκο, γιατί
είναι επομένους, με στηρίζουν και πάντα είναι αυτοί που πληρώνουν στο τέλος τη ζημιά. Η εντολή είναι συγκεκριμένη. Όχι από αύριο το πρωί, αλλά από μεθαύριο το πρωί συνεχίζουμε τη δουλειά που ξεκινήσαμε πριν από 4 χρόνια. Ευχαριστώ όλους τους πολίτες της Εορδαίας για τη μεγάλη νίκη που μας έδωσαν. Να ευχαριστήσω επίσης και τους συνυποψηφίους του έτερου συνδυασμού και να ευχηθώ καλή παραγωγική δραστηριότητα στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο. Καλό σας βράδυ, σας ευχαριστώ από την καρδιά μου. Καλά αποτελέσματα στα προσοχή να προσθέσουμε.